Στο μικρό αυτό συγκεκριμένο βίντεο θέλω να κάνω μια πολύ μικρή αναφορά, χαιρετισμό περισσότερο προς κάθε Έλληνα. Metalhead, μεταλά, YouTuber και παίρνω αυτή την αφορμή, βασικά έχω ξαναναφερθεί πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά παίρνω αυτή την αφορμή και πάλι στο τελευταίο βίντεο του αγαπητού V for Vic ή αλλιώς Vic Dungeon στον Βασίλη Κουρουμαλή, που μάλιστα μπορώ να πω ότι και το έχω ξαναπεί και άλλες φορές, η στήλη του στο Metal Hammer όταν έγραφε ήταν μια από τις καλύτερες πηγές πόρωσης και γνώσης κατά τη δική μου προσωπική γνώμη. Λοιπόν, έκανε μια αναφορά επάνω στους Έλληνες μεταλλάδες YouTubers, ο Vic, ο Βασίλης, και ανέφερε ότι πραγματικά μέσα στο 2024 έχουν εμφανιστεί αρκετοί YouTubers Έλληνες μεταλλάδες και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και ελπίζουμε να εμφανιστούν και άλλοι. Σήμερα είμαστε γύρω στα, θα έλεγα, γύρω στους 10 με 15 ανθρώπους που ασχολούμαστε στα ελληνικά πια επάνω στο metal, στο YouTube, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Και εδώ πέρα θα κάνω και εγώ το δικό μου χαιρετισμό σε όσους παρακολουθώ στενά. Να αναφερθώ πρώτα απ' όλα, όπως είπα, στον ίδιο τον Βασίλη, στον ίδιο τον Vic, επίσης στον Στράτο Ελευθεριάδη, που είναι ένας από τους πρώτους Έλληνες μεταλλάδες YouTubers. Το κανάλι του μάλιστα ακούγεται και ακούει στο όνομα Media Views and Reviews, αν δεν κάνω λάθος. Να αναφερθώ επίσης και στον Πάνο Metal Reaction, που επίσης είναι ένας από τους πρώτους Έλληνες μεταλλάδες στο YouTube και από αυτόν μάλιστα επηρεάστηκα αρκετά εξ αρχής. Ελπίζω να μην ξεχνάω και κανέναν εκεί επιπλέον. Να αναφερθώ στην καινούργια φουρνιά πάνω κάτω, αλλά πάρα πολύ καλή ο καθένας, καινούργια φουρνιά στο YouTube. Φυσικά είναι μεταλλάδες εδώ και, πώς το λένε, και χρόνια ολόκληρα. Στον Marino Suicidal Fidelity, στον Nick Banger, στον Λάμπρο Alcahest, αν διαβάζω σωστά το όνομα, στο αγγλικό, στον Γιώργο Stormbringer, στον Mano Heavy Metal Collector, στον επιπλέον, θα πω εδώ πέρα, στον Σταμάτη Τσάντες, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλά, ωραία βίντεο, επάνω στο κλασικό heavy metal και power metal. Επιπλέον εδώ πέρα να αναφερθώ στον Πάνο Αντίπα, ο οποίος κάνει συνήθως και βίντεο και στα αγγλικά για την rock δισκογραφία. Όπως επιπλέον εδώ πέρα θα μπορούσαμε να φέρουμε και το κανάλι του Pop Κατσιόνης, που κάνει και αυτό στα δικά του φυσικά βίντεο και αναφορές επάνω στην metal σκηνή. Και ακόμα δύο κανάλια που είναι και αυτά αγγλόφωνα, αλλά πρόκειται για Έλληνες που είναι από πίσω, στον Metal Vinyl Prices και επίσης στην Joe Metal History. Αν και οι δύο τελευταίοι κάνουν όλα τα βίντεο τους στα αγγλικά. Ίσως υπάρχουν και άλλοι, και υπήρχε και ένα παιδί που ήμουν σε επαφή μαζί του, δεν θυμάμαι το όνομά του δυστυχώς, ο οποίος είχε κάνει και αυτός κάποια βίντεο παλιότερα, δεν βρίσκω το κανάλι του πια, ο οποίος μάλιστα θυμάμαι ότι πάντα αναφερόταν ότι η Septic Flesh είναι το αγαπημένο του συγκρότημα. Λοιπόν, και εδώ είναι το όλο θέμα, να κάνουμε και άλλα βίντεο, να ανεβάζουμε και άλλες ιδέες, να εμφανιστούν και άλλοι Έλληνες YouTubers πάνω στο ελληνικό, πάνω στο metal, στα ελληνικά. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό και η δική μου έκκληση επιπλέον είναι να προσπαθήσουμε να κάνουμε μαζί κάτι, όλοι μαζί, ίσως ένα streaming, αν και εγώ δεν είμαι τόσο καλός πάνω στην τεχνολογία, ας σηκώσει κάποιος το γάντι που είναι ίσως καλύτερος πάνω σε αυτά τα θέματα. Και όπως στο εξωτερικό κάνουν πολλοί έτσι metalheads, YouTubers, εμφανίζονται όλοι μαζί και κάνουν κάποιο streaming, ας το κάνουμε και εμείς, ίσως θα έχει μεγάλη επίκυση στους Έλληνες μεταλλάδες, να δημιουργήσουμε γενικότερα μια ελληνική κοινότητα metalheads πάνω στο metal στο YouTube. Αυτή είναι η δική μου τουλάχιστον έκκληση και παράκληση, ελπίζω να γίνει με το καλό. Από το Ισραήλ, από την Ιουστραλή, stay metal και stay heavy.